σέντρα του Σταμόπουλου, τώρα κεφαλιά από τον Κλάους Δοκάρη. Νέο σουτ, out. Μεγάλη ευκαιρία από τον Γιάκο τελικά. Ο Ευρυπίδης Γιάκος είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στην πρώτη σπουδαία φάση του παιχνιδιού, στο 7ο λεπτό. Από την σέντρα που έγινε εδώ, έπιασε την κεφαλιά. Έμεινε άγαλμο ο Γιαννίκογλου, δεν κατάφερε να κάνει κίνηση προς την μπάλα, η οποία αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Ξανά Αναστασόπουλος έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα, την επιχειρεί. Η κεφαλιά του Γιάκου και άλλο δοκάρι, πάλι με κεφάλι από τον Γιάκο. Στο 29 παραμένει το 0-0 με την αναγέννηση να έχει δεύτερο οριζόντιο δοκάρι με τον ίδιο παίκτη. Βλέπετε εδώ, ο Γιάκος πήκε ανάμεσα από τις γραμμές, ανάμεσα από τους παίκτες του Πανσερραϊκού. Έπιασε την κεφαλιά στην τρίτη τελική της αναγέννησης. Η σέντρα τώρα, κεφαλιά, γκολ! Ο Σαΐτ! 1-0 ο Πανσερραϊκός στο 35. Αρκούσε αυτό το τρίλεπτο πίεση των γηπεδούχων στην άμυνα της αναγέννησης για να έρθει ο Γκανέζος με ιταλικό διαβατήριο. Ο Αχμέτ Σαΐτ με το 4ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα να βάλει μπροστά τους γηπεδούχους. Να έχει τα δοκάρια του Γιάκου, αλλά τώρα το Πανσερραϊκό να απειλεί και με δεύτερο γκολ. Το κανείς να φεύγει, να τον έχει από απόσταση ο Σκόδρας. Η πάσα που έγινε παραλίγο έδιωξε ο Γκέκας. Η κόντρα πάλι Σαΐτ. Out! Τεράστια ευκαιρία μέσα σε ένα τρίλεπτο Πανσερραϊκός. Ο Σκόδρας με τον Νεημόπουλο. Με το βαλάδι Κοζορώνη να το εκτελεί. Βαλαπέρεσε κεφαλιά λίγο έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Το φέρει στα ίσια Κοζορώνης. Το σούτ του Κοζορώνη έξω. Δεν ανησύξει ιδιαίτερα. Ο Γιαννίκογλου ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Είχε αίσθηση του σώματός του σε σχέση με την εστία πίσω. Ο Μπαίροβιτς είναι στην καρδιά της περιοχής. Αντικατέστησε τον Σαΐτ ως center for της ομάδας. Κατσαντώνης θα κάνει το σούτ διαγώνιο πάνω τα δοκάρια. Πάντως αυτό είναι το καλύτερο που έχει να επιδείξει ο Πανσερραϊκός σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. 81ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα πέρασε, έδιωξε η άμυνα της αναγέννησης. Απευθείας το σούτ, εκπληκτικό γκολ στο 89, το 2-0. Από τον Ζέρη. Ο Πανσερραϊκός ουσιαστικά σφραγίζει τη νίκη του. Είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει κάτι στα λεπτά που απομένουν. Όπως του ήρθε η μπάλα από την απόκρουση των αμυντικών της αναγέννησης, ο Αλέξανδρος Ζέρης πετυχαίνει το πρώτο του γκολ φέτος με αυτό το εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής. Ένα γκολ χάρμα, είδεστε, για τον Πανσερραϊκό, με τον Ζέρη περιχαρή βέβαια.